Μετά τη γαλάζια πατρίδα στην Τουρκία ανακάλυψαν και την Πατρίδα του Διαστήματο, αποκαλύπτοντα με ένα ακόμα τρόπο ότι το καθεστώ Ερντογάν στο πλαίσιο του νέου Οθωμανισμού θέλει να πλώσει πλοκάμια και εκτό πλανήτη. Ναι, όσο και αν αυτό φαντάζει κάπω και προκαλεί ακόμα και μη διάματα σε αρκετού, γεγονό είναι πω η Άγκυρα, σε αντίθεση με την Ελλάδα, αξιοποιεί κάθε δυνατότητα προβολή ισχύω. Μία εξ αυτών είναι και η αποστολή ανθρώπου στο διάστημα. Η πλέον φιλοκυβερνητική Γενισαφάκ δημοσιεύει άρθρο με τίτλο η Τουρκία ανύψωσε τους στόχους της στην πατρίδα του διαστήματος. Ο πρώτος Τούρκος αστροναύτης θα σταλεί φέτος, ενημερώνοντας άπαντες για τα σχέδια της Άγκυρας. Το σχετικό άρθρο αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων. Εστιάζοντα στην προστασία των εθνικών συμφερόντων στο διάστημα, η Τουρκία ετοιμάζεται να κάνει όνομα με νέα βήματα, καθώ και να πετύχει του στόχου που έχει θέσει στο Εθνικό Διαστημικό Πρόγραμμα. Η Τουρκία, η οποία προετοιμάζεται να στείλει τον πρώτο Τούρκο αστροναύτη φέτο στο διάστημα, έχει πολλού τομεί στην ατζέντα τη διαστημική πατρίδα, από τηλεοπτικέ εκπομπέ έω υπηρεσίε διαδικτύου και τηλεφώνου, από έξυπνε μεταφορέ με δορυφόρου πλοήγηση, έω τον αστικό σχεδιασμό και, και τη γεωργία, καθώ και τη διεξαγωγή του διεθνού. Διαστημικού Συνεδρίου στην Ατάλια για το 2026. Υπάρχουν διαστημικά έργα σε πολλέ περιοχέ. Εκτό από τα οικονομικά ωφέλη που θα αποφέρει στην Τουρκία, ο τομέα του διαστήματο και τη αεροπορία καθιστά δυνατή την παροχή πολλών υπηρεσιών σε τομεί όπω τηλεοπτικέ εκπομπέ, ίντερνετ, τηλεφωνικέ υπηρεσίε, ακριβή παρακολούθηση τη γη με διαστημόπλια με οπτικά μέσα και ραντάρ, smart εφαρμογέ μεταφορά με δορυφόρου πλοήγηση, πολεοδομικό σχεδιασμό και γεωργία που φέρνει προστιθέμενη αξία. Η Τουρκία έχει αποκτήσει δυναμική στον τομέα του διαστήματο, τη αεροπορία και τη τεχνολογία τα τελευταία χρόνια, ιδίω στο πλαίσιο του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματο και τη Τεκνοφέστ. Το πλανητικό συνέδριο που διοργάνωσε η Ένωση Εξερευνητών Διαστήματο πραγματοποιήθηκε και στην Τουρκία με τη συμμετοχή παγκοσμίου φήμη αστροναυτών και κοσμοναυτών. Περισσότεροι από 70 παγκοσμίου φήμη αστροναύτε φιλοξενήθηκαν στο πενταήμερο συνέδριο στο Γκουέμ τον Σεπτέμβριο. Η τουρκική διαστημική υπηρεσία έχει γίνει ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη του φετινού Space Apps Challenge, διεθνή διαγωνισμό διαστημικών εφαρμογών, που διοργανώνεται από την Εθνική Υπηρεσία Αεροναυτικής και Διαστήματος, NASA, εδώ και 11 χρόνια και στοχεύει στην επίλυση προβλημάτων από κοινού με την παραγωγή λύσης ανοιχτού κώδικα στις προκλήσεις που συναντώνται στη Γη και στο διάστημα, αναφέρει το τουρκικό μέσο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.